Κύριε Αρτιά, ελάτε. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα, ναι, να αναδειχθεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κόμματα και κυρίως ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, ότι το ίδιο είναι. Αυτοί που επί 40 χρόνια κυβερνούσαν και δημιούργησαν αυτά τα διέξοδα, ναι, έφτιαξαν αυτό το βαθύ λάκκο στον οποίο έπεσε μέσα ο λαός και η χώρα, φόρτωσαν στον τόπο ελλείμματα και χρέη, φόρτωσαν ένα πελατειακό και κομματικό κράτος, είναι το ίδιο με αυτούς που 6 μήνες δώσαν αγώνα, έντιμο και προσπάθησαν να βγάλουν τη χώρα από το χαντάκι, αλλά στους 6 μήνες δεν κατάφεραν και μας κουνάνε και το δάχτυλο τώρα που στους 6 μήνες δεν καταφέραμε να βγούμε από τον λάκκο που μας έσκαβαν για 40 χρόνια και θέλουν να μας φορτώσουν και εμάς, ναι, τις αμαρτίες των 40 χρόνων. Λένε μερικοί, δεν μπορεί να κάθεται ο Μητσοτάκης με τον Φλωράκη στο ίδιο τραπέζι και να μην μπορεί να κάτσει ο Μημαράκης με τον Τσίπρα ή ο Τσίπρας με τον Μημαράκη. 40 χρονών εσείς, πρωθυπουργός ήδη, στην προηγούμενη θητεία, και έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας. Δεν θα θέλατε το δεύτερο βιβλίο μετά το τρίτο μνημόνιο να γράφει ότι ο Τσίπρας, ναι, το υπέγραψε, αλλά τράβηξε μπρος και ορθοπόδησε η χώρα. Δεν θα το θέλατε αυτό? Άλλο πράγμα το να θέλεις τον πολιτικό πολιτισμό, τον διάλογο. Άλλο πράγμα το να θέλεις να συνεργαστείς ακόμα και με ανθρώπους, ναι, και με κόμματα που έχουν διαφορετική ιδεολογία με σένα, αρκεί να είναι έντιμη και να έχεις κοινό στόχο. Το κάναμε. Δεν το κάναμε, κύριε Αυτιά, αυτό εμείς. Δεν συνεργαστήκαμε με τους ανεξάρτητους Έλληνες του κυρίου Καμένου. Η συζήτηση γίνεται εκ του πονηρού. Γιατί? Διότι όλοι γνωρίζουν. Μα όλοι γνωρίζουν ότι αυτός που θα βγει πρώτος στις εκλογές θα φτιάξει κυβέρνηση. Μάλιστα. Μην βλέπετε τώρα οι δημοσκοπήσεις. Είναι σε μια περίοδο όπου έχει 15-20% αναποφάσεις τους. Άρα με απλά μαθηματικά, το κόμμα που θα έρθει πρώτο, αν δεν καταφέρει να έχει αυτοδύναμη πλειοψηφία στη Βουλή, θα είναι πολύ κοντά σε αυτή. Άρα θα φτιαχτεί κυβέρνηση. Για ποιο λόγο ξαφνικά τόσο πολύ με είχε αγαπήσει ο κύριος Μημαράκης? Και εσείς το συμπαθείτε. Δεν έχετε κανένα λόγο. Άλλο σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι, μπράβο. Το συμπαθώ. Αυτό είναι. Αλλά να μιλήσουμε πολιτικά. Έτσι, τώρα. Πολιτικά. Σωστό. Όταν σωστό. Λοιπόν πολιτικά στην πρώτη του συνέντευξη τύπου μετά την απόφασή μου για εκλογές βγαίνει και με λέει ψευτράκο, πονηρούλη, πολιτικό αγύρτη, πώς είναι δυνατόν να λέει ότι θέλει να με έχει πρωθυπουργό και να συνεργαστούμε? Ακόμα και με εμένα πρωθυπουργό. Που, αυτό είναι υποκρισία. Άρα κλείσαν οι πόρτες. Δεν είναι υποκρισία, κύριε Αυτιά. Κλείσαν οι πόρτες, κύριε Πρόεδρε. Αν είμαι ψευτράκος, ναι, αν είμαι πονηρούλης, αν είμαι πολιτικός αγύρτης, αν κατέστρεψα τη χώρα 7 μήνες, γιατί θέλει να συνεργαστεί μαζί μου? Το θέλει, το λέει, δεν το θέλει. Ναι, αλλά... Το λέει γιατί έχει ένα στόχο. Να περάσει το μήνυμα με τη βοήθεια της πλειοψηφίας των μέσων της διαπλοκής ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Όλοι είναι το ίδιο. Γιατί? Διότι μόνο έτσι μπορεί να πετύχει. Μόνο κατεβάζοντας χαμηλά την δυναμική που έχουμε ως ΣΥΡΙΖΑ από τις προηγούμενες εκλογές και από το δείγμα γραφής της διακυβέρνησης ότι θέλουμε να κάνουμε τομές, μεταρρυθμίσεις, να γυρίσουμε σελίδα σε αυτό το τόπο. Άρα η πόρτα έκλεισε στη Νέα Δημοκρατία και το Μημαράκη, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει, και το ξέρουν όλοι, ναι, δυνατότητα ή περιθώριο συνεργασίας, ναι, διότι κυβερνητική συνεργασία, διότι οι προγραμματικές μας διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Άρα... Και διότι, ναι, πέρα από την ιδεολογία, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κοινός στόχος. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κοινός στόχος. Εμείς θέλουμε να γκρεμίσουμε αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μημαράκης θέλει να διατηρήσει. Άρα ακολουθείτε μια άλλη διερευνητική οδό, αν είστε πάλι πρωθυπουργός, με Πασόκ ή ενδεχομένως Ποτάμι, ανεξάρτητους Έλληνες και ούτω καθεξής. Αυτή θα είναι η διαδρομή σας της διερεύνησης για την πλειοψηφία στη Βουλή, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Κυρία Αυτιά, ναι, εμείς καταθέτουμε... Ρωτάω κι εγώ, ξέρετε γιατί ο κόσμος αγωνιάει, κύριε Πρόεδρε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Νοιάστηκε για το ένα και για το άλλο. Τη δουλειά του θέλει, το μισθό του θέλει, τη σύνταξη του θέλει. Απλά πράγματα. Δεν υπάρχει. Και εκεί θα πάμε. Καταλάβατε, λέω, και να λέμε εγώ τώρα. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Ελάτε. Εγώ θα σας πω ότι ο τόπος χρειάζεται κυβέρνηση τετραετίας. Ναι. Χρειάζεται σταθερότητα. Ναι. Ο τόπος όμως χρειάζεται και μεγάλες αλλαγές. Τα εγγυάστε όλα αυτά. Τα εγγυάστε όλα αυτά. Νομίζω, κύριε Αυτιά, ότι όχι απλά τα εγγυώμαι, αλλά, ναι, ξέρω και πώς θα τα κάνω. Και έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Το λιγότερο που θέλω να κάνω σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, ναι, είναι να δώσω υποσχέσεις. Δεν θέλω να δώσω υποσχέσεις. Λέω στον ελληνικό λαό ότι πλέον έχω πλήρη επίγνωση, ναι, τα δύσκολα είναι πίσω μας.
Πρόεδρε, με ποιους θα πας? Με ποιους θα πας? Με τους έντιμους ανθρώπους. Όπου και αν είναι. Θα κυβερνήσουμε, ναι, με τους καλύτερους, ναι, με τους αξιότερους. Έχω πλέον εμπειρία. Γνωρίζω και τα λάθη. Και πρέπει να σας πω ότι η απόφασή μου είναι το νέο κυβερνητικό σχήμα να είναι ένα κυβερνητικό σχήμα που θα έχει τους καλύτερους, ακόμα και αν δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ένα σχέδιο οικουμενικής, κύριε Πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος, με πρωθυπουργό εσάς. Όχι οικουμενικής, όχι οικουμενικής. Με την έννοια που το βάζετε εσείς. Λέω μήπως πάει περιφερειακά. Ναι. Όχι οικουμενικής, κύριε Αυτιά. Δηλαδή θα βάζατε υπουργό, ακούστε, ένα πρόσωπο που δεν ήταν του κόμματός σας και ήταν από ένα άλλο κόμμα. Κύριε Αυτιά, να τα πούμε τα πράγματα. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, αυτό θέλω. Θέλουμε να χτυπήσουμε, ναι, τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Θα το κάνετε αυτό, κύριε Πρόεδρε? Ποιος θα το κάνει? Θα βάλουμε αυτούς που ήταν κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και τη θέργεψαν? Αυτούς που πέραν το 3% τα ταμεία της Siemens, αυτούς που έδιωξαν τον Χριστοφοράκο μέσα σε μια νύχτα, πώς θα τα κάνουμε αυτά? Τι είδους οικουμενική? Όχι με αυτούς. Όχι, μάλιστα, βέβαια με αυτούς. Μάλιστα. Αλλά με τους καλύτερους, ναι, τους αξιότερους. Εγώ το έδειξα αυτό και στην πρώτη φάση. Έκανα υπουργούς ανθρώπους που ήταν έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Που δεν ήταν βουλευτές. Που δεν ήταν στο στίβο το πολιτικό, το δικό μας. Και δώσανε δείγμα γραφής. Μάλιστα. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν ο Νίκος ο Παρασκευόπουλος, έδωσε δείγμα γραφής. Στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ο Νίκος ο Κοντζιάς, έδωσε δείγμα γραφής. Και μπορώ να σου πω και πολλές άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Να διαισθανθώ ότι θα κάνετε λοιπόν, άνοιγμα στο ρωτά... κέντρο. Ναι. Να διαισθανθώ ότι τώρα μετά τις νέες εξελίξεις πάτε και προς το κέντρο. Κάντε ένα αγώνα δρόμου και προς τα εκεί. Αυτός ο κόσμος που αισθάνεται μεσαίο χώρος, ναι, έχει απέναντί του μια επιλογή για το ποιος θα κυβερνήσει. Από τη μια πλευρά λοιπόν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που τον κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία ότι έχει το κρυφό σχέδιο να βγάλει τη χώρα από την Ευρώπη και διαψεύστηκε παταγωδός. Και από την άλλη έχει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει στρατηγικό όραμα για τον τόπο, διότι το στρατηγικό της όραμα ήταν πάση θυσία ευρώ. Μα το ευρώ έχει εξασφαλιστεί πια. Και τι έχει? Έχει μόνο αυτά τα πεπραγμένα του παρελθόντος. Και τα πεπραγμένα του παρελθόντος είναι τα κακώς κείμενα που μας οδήγησαν στο να απειλείται η παρουσία της χώρας στο ευρώ. Ποια είναι αυτά τα κακώς κείμενα? Το ότι έχουμε μια δημόσια διοίκηση η οποία είναι δυσλειτουργική και δεν έφταιγαν οι δημόσιοι υπάλληλοι που τους είπε άχρηστος ο κ. Μημαράκης. Έφταιγε το γεγονός ότι τα κόμματα που κυβέρνησαν 40 χρόνια βάζαν τα δικά τους ρουσφέτια και φόρτωσαν το δημόσιο χωρίς να βλέπουν την ανάγκη να γίνει ένα δημόσιο ανταποδοτικό στον πολίτη. Έχουμε τα κακώς κείμενα της διαφθοράς και της διαβλοκής που έγινε θέργεψε όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς αναγκάσαμε τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών μέσων να πληρώσουν φόρους. Εμείς, με την τοποθέτηση του κ. Νικολούδη, ναι, ως Υπουργού για τη Διαφθορά, προχωρήσαμε μια σειρά από υποθέσεις, οι οποίες είχαν μείνει στα συρτάρια, τα θαλασσοδάνεια, τις περιπτώσεις των 28 ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ, μια σειρά από σκάνδαλα, με στόχο την εξυγίανση και τη δικαιοσύνη. Πιστεύετε, κύριε Αυτιά? Και τώρα λέτε συνεχίζουμε. Πιστεύετε, κύριε Αυτιά, ότι αυτά θα τα κάνουμε αν έρθουν στα πράγματα αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν όλο αυτό το πλέγμα, αυτοί οι οποίοι στήριξαν και στηρίζονται από τους ανθρώπους της διαπλοκής? Μάλιστα. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Γι' αυτό τον λόγο δεν υπάρχει περίπτωση οικουμενικής ή συνεργασίας με το παλιό. Στις 20 του Σεπτέμβρη είναι και το σύνθημά μας. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε οριστικά από το παλιό και να δώσουμε μάχη να οικοδομήσουμε το καινούργιο. Και σε ό,τι αφορά τα μικρότερα κόμματα, γιατί δεν ρωτάτε και αυτούς? Γιατί δεν τους ρωτάτε? Ρωτήστε την κυρία Γεννηματά και ρωτήστε και τον κύριο Θοδωράκη. Δεν μπορεί κανείς να είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Δεν γίνεται αυτό. Είστε σαφείς. Το ματάκι το κλείσατε όμως στη Φόφη. Λέτε να το κλείσετε και στο Σταύρο? Δεν έχεις κανένα ματάκι. Δεν κλείσατε. Είπα τα πράγματα από το όνομά τους. Είπα, ναι, και το ξαναλέω, και το ξαναλέω, και το ξαναλέω, ναι, ότι δεν θεωρώ ότι η ίδια, ναι, φέρει στις πλάτες της όλες τις αμαρτίες του ΠΑΣΟΚ και του κόμματός της. Ναι. Εν τούτης, τα βαρύδια είναι πάρα πολύ μεγάλα που κουβαλά. Φέρει άλλα στις πλάτες της. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα, επανερχόμαστε, πάμε στην καθημερινότητα, πάμε να δούμε τι γίνεται από εδώ και μπρος.